Έλβη. Καλημέρα και χρόνια καλημέρα, πολλά. Χρόνια πόσο χρόνο να πάει η Έλβη? Πού να πάει? Πλατεία συντάγματος. Κάτσε να είμαστε καλά μέχρι του χρόνου, πρώτο Θεός, να είμαστε γεροί, δυνατοί. Εντάξει. Πώς θα σκεφτώ, θα το κρατήσω την πρόταση. Μπορούμε και εμείς να κατέβουμε στην πλατεία συντάγματος, αν είμαστε εδώ. Να πάμε στον κόσμο. Να πάμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Σωστό, να βγούμε. Καλό, δεν πάνε. Είστε έτοιμοι για τις τελευταίες αθλητικές ειδήσεις του 2019. Λοιπόν, όπως ξέρετε, τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Χθες είχαμε το διοικητικό συμβούλιο της Λίγκα. Πάμε να δούμε τι δημήφθη στο βίντεο που ακολουθεί. Η βούληση των ΠΑΕ να επαναρχίσει στο πρωτάθλημα το προσεχές Σαββατοκύριακο επιβεβαιώθηκε μέσω του Συμβουλίου της Λίγκας. Οι ομάδες αποφάσισαν να ζητήσουν συνάντηση από την ΚΕΔ προκειμένου να βρεθεί λύση και να ανακληθεί η αποχή των διαιτητών. Σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία, στο τραπέζι έπεσε και η λύση του ορισμού ξένων διαιτητών στο σύνολο των παιχνιδιών της 17ης αγωνιστικής. Μιλάμε δηλαδή για ένα μπάχαλο, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Θα κάνουμε κάθε ενέργεια έτσι ώστε να έχουμε αγωνιστική. Απόν από το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ο Ολυμπιακός. Μέσω διαρροών οι Ερυθρόλευκοι μετέφεραν εκβιαστικό τελεσίγραφο, αναφέροντας πως δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου αν δεν αλλάξουν ΕΠΟ και ΚΕΔ. Το οξύμορο βέβαια είναι ότι την ίδια ώρα η Λίγκα ζητεί συνάντηση ανακοχής με την Επιτροπή Διαιτησίας. Μέσω ανακοίνωσής της, η Super League εξέφρασε την αντίθεσή της στις μηνύσεις κατά των διαιτητών και καταδίκασε κάθε μορφή βίας ή απειλής εναντίον τους. Στον αέρα παραμένει το πρωτάθλημα και η διεξαγωγή της 17ης αγωνιστικής εξαιτίας της αποχής των διαιτητών μετά και το νέο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League. Την ίδια ώρα τα απόνερα της στοχοποίησης συγκεκριμένων διαιτητών από τον Ολυμπιακό αλλά και τον εντεταλμένο εκπρόσωπο των FIFA UEFA, Herbert Hubel, την προηγούμενη εβδομάδα έχουν επιφέρει χάος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η απόφαση του Χούμπελ να σταθεί σε μια συγκεκριμένη φάση του αγώνα Βόλος Ολυμπιακός, στην προσωπική του δήλωση, αναμφίβολα πρόσθεσε νερό στο μήλο της ελληνικής ποδοσφαιρικής αβεβαιότητας. Η τοποθέτηση του Χούμπελ γέννησε ερωτήματα τόσο για το timing που έγινε, όσο και για το γεγονός ότι η δημόσια δήλωση κατά μιας διαιτητικής απόφασης είναι πρωτοφανής για τα ευρωπαϊκά δεδομένα από κορυφαίο αξιωματούχο, ιδίως για μια απόλυτα οριακή φάση που ήταν πολύ δύσκολο να διαλευκανθεί χωρίς τη γραμμή του offside που δεν διαθέτει το ελληνικό VAR. Αρνητικά σχόλια αλλά και την οργή των διαιτητών προκάλεσε και η επιλογή Χούμπελ να αρκεστεί σε ένα επιδερμικό σχόλιο καταδίκης της μαφιόζικης επίθεσης κατά του διαιτητή Ευαγγέλου αλλά ταυτόχρονα να απαιτήσει ουσιαστικά την τιμωρία του τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη η ηθική και η φυσική αυτουργή της απόπειρας δολοφονίας του Θανάση Τζίλου. Οι διαιτητές που δήλωσαν ομαδικά κόλλημα ως τις 17 Ιανουαρίου ώστε να μην υπάρξει κάποιος ορισμός του σε αγώνα και να είναι νομικά κατοχυρωμένοι έχουν ζητήσει να αποσυρθούν οι μηνύσεις που έχουν κατατεθεί εναντίον συγκεκριμένων διαιτητών. Όμως ούτε ο Αλέξης Κούγιας αλλά ούτε και ο Σάβας Θεοδωρίδης εμφανίζονται διατεθειμένοι να κάνουν πίσω. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ στη συνεδρίαση της Λίγκας κατέστησε σαφές ότι διαφωνεί με τις πρακτικές των μηνύσεων και επιθυμεί την απρόσκοπτη συνέχιση του πρωταθλήματος. Με αυτά τα δεδομένα είναι άγνωστο πότε και υπό ποιες συνθήκες θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από πάρα πολλά χρόνια οι Έλληνες διαιτητές μοιάζουν αποφασισμένοι να μην κάνουν βήμα πίσω. Ωραία πράγματα. Το ωραία είναι ηρωνικό, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα είναι η προγραμματισμένη συνάντηση με την ΚΕΔ, εν αναμονή των εξελίξεων. Τώρα όμως θα πάμε στην ωραία πλευρά του αθλητισμού. Για να δούμε. Θα δούμε όλες τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών το 2019. Γιατί μια ανασκόπηση δεν γίνεται να αποχαιρετήσουμε το 19 χωρίς μια ανασκόπηση στα αθλητικά, έτσι. Να πούμε στην νέα δεκαετία με θετική ενέργεια. Που είναι και Ολυμπιακή χρονιά, έτσι. Σωστό. Πάμε να δούμε το βίντεο. Σου εμένα ράδιο. Αθλητές που σήκωσαν την Ελλάδα ψηλά. Αθλητές που το 2019 έκαναν όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η χρονιά αυτή ήταν δική του, αφού κέρδισε τουλάχιστον μία φορά τους τρεις μεγάλους του τένις, Φέντερερ, Ναδάλ και Τζόκοβιτς, έφτασε στους ημιτελικούς του Australian Open και κατέκτησε το τρόπαιο του τουρνουά ATP 250 στη Μασσαλία. Κέρδισε τον πρώτο τίτλο του στη χωμάτινη επιφάνεια στο Estoril Open της Πορτογαλίας και φυσικά στις 17 Νοεμβρίου αναδείχθηκε ο νέος βασιλιάς του ATP Finals του Λονδίνου, φιγουράροντας την έκτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ποιος άλλος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, ένας άλλος Έλληνας μας έκανε όλους να δακρύσουμε από περηφάνεια. Στις 24 Ιουνίου, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ακούει το όνομά του στην ανάδειξη του MVP του NBA και γίνεται μόλις ο δεύτερος Ευρωπαίος που κατακτά τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη. Το σακάκι του με τον Μπαρθενόνα ραμμένο στο εσωτερικό του κάνει το γύρο του κόσμου. Στον Στίβο,
Στην Ευρώπη ο κυρίαρχος του μήκους είναι Έλληνας, αφού ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, τόσο στο ευρωπαϊκό κλειστού της Γλασκόβης, όσο και στο ευρωπαϊκό κάτω των 23 στον Κεύλε. Το διαμάντι του ελληνικού στίβου είναι αναμφισβήτητα η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία έγινε η πρώτη αθλήτρια του επικοντό που κατακτά 4 διαμάντια στο Diamond League, ενώ στο παγκόσμιο της Ντόχα κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο, αποδεικνύοντας ότι σε κανένα μεγάλο ραντεβού δεν λείπει από το βάθρο. Ο άρχοντας των Κρίκων, Λευτέρης Πετρούνιας, επέστρεψε μετά τη δύσκολη χείριση στην οποία υπευλήθη. Έχασε οριακά το μετάλλιο που σήμαινε και ολυμπιακή πρόκριση στο παγκόσμιο της Στουτκάρδης. Όμως έδειξε ότι το να επιστρέψει στο 100% του είναι απλά θέμα χρόνου. Πλέον, έχοντας γίνει πατέρας για πρώτη φορά και με γούρι την κόρη του, θα κυνηγήσει 3 χρυσά μετάλλια στα παγκόσμια κύπελα για να πάει στο Τόκιο. Έργο δύσκολο, αλλά αν κάποιος αθλητής είναι που μπορεί να το καταφέρει, αυτός είναι ο Λευτέρης. Στην κολύμβηση, μια τεράστια επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα ήρθε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Γκουαντζού, όπου ο Χριστιαν Γκολομεύ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο, ενώ το 2019 έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, αφού ο Ανδρέας Βαζέος έγραψε ιστορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνα στη Γλασκόβη, κερδίζοντας 2 χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο, κάτι που κανένας άλλος Έλληνας δεν έχει καταφέρει. Το Open είναι πάντα δίπλα στους Έλληνες αθλητές, με την ευχή η νέα χρονιά να φέρει ακόμα περισσότερες επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε να βλέπουμε, που αγαπάμε και ευτυχώς οι αθλητές μας κάνουν περήφανους. Ναι, σωστό. Να τους στηρίζει και η πολιτεία, ακόμα καλύτερα θα ήταν, βέβαια.